διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων και γενικότερα σεβασμού του περιβάλλοντος και των κατοίκων της. Καθαρές κουβέντες, καθαρή Κέρκυρα. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Το μήνυμα της νέας αρχής, η δέσμευση της νέας δημάρχου που εσείς θα αξιολογήσετε και εσείς θα εκλέξετε. Οι εικόνες της Κέρκυρας που βυθίζεται στα σκουπίδια κάνουν το γύρο του κόσμου και μας προσβάλλουν όλους. Το πρόβλημα με τα σκουπίδια αποτυπώνει δυνατά και ξεκάθαρα τη χρεοκοπία όχι μόνο του παροχημένου μοντέλου καθαριότητας στο Δήμο, αλλά και του τοπικού πολιτικού προσωπικού που διαχειρίστηκε το Δήμο Κέρκυρας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα η κατάσταση είναι τραγική. Η λύση έπρεπε να είχε δοθεί από όταν ξεκίνησε η λειτουργία του ενιαίου Δήμου για όλη την Κέρκυρα. Δυστυχώς δεν υπήρχε σχεδιασμός και ενδιαφέρον και χάθηκαν 10 ολόκληρα χρόνια που ήταν κρίσιμα για την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα σήμερα αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα στην καθαριότητα. Η ανακύκλωση βρίσκεται σε μηδενικά επίπεδα. Αν δεν υπάρχει ανακύκλωση, ο όγκος των απορριμμάτων είναι μη διαχειρίσιμος. Όχι μόνο από ένα, αλλά από 10 εργοστάσια. Με 0% στην ανακύκλωση, η Κέρκυρα παίρνει 0 στην καθαριότητα και δεν έχει καμία ελπίδα. Η αποκομιδή πάσχει, ενώ δεν λειτουργούν σταθμοί μεταφόρτωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα λίγα απορριμματοφόρα κάνουν μεγάλες και άσκοπες διαδρομές και δεν καθαρίζονται τακτικά και επαρκώς οι δρόμοι, η πόλη και τα χωριά μας. Τρίτον, η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί με βάση ένα ξεπερασμένο μοντέλο. Αυτό το μοντέλο δεν βελτιώνεται. Αλλάζει και ανατρέπεται. Είναι ο μόνος τρόπος για να καθαρίσει η Κέρκυρα. Αυτή δεν είναι η δική μας Κέρκυρα. Αυτή η Κέρκυρα με τα σκουπίδια δεν μας αξίζει. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να εμπιστευτούμε αυτούς που μπορούν, αυτούς που καταλαβαίνουν το μέλλον. Αρκεί να μην εμπιστευτούμε τις τύχες του νησιού σε αυτούς που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Σε αυτούς που ξεκάθαρα έδειξαν ποιοι είναι στο παρελθόν. Η παράταξή μας, Κερκυραίων Δήμος, είναι αποφασισμένη να χτίσει ένα Δήμο πρότυπο καθαριότητας. Να γίνει Κέρκυρα ένα νησί πρότυπο καθαριότητας και περιβαλλοντικών δράσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων και όχι μόνο. Έχουμε σχέδιο αλλά και τη βούληση να το εφαρμόσουμε. Δεν ζητάμε περίοδο χάριτος. Η δουλειά θα αρχίσει από την πρώτη μέρα. Από το πρώτο διάστημα, οι Κερκυραίες και οι Κερκυραίοι θα πρέπει να δουν τη διαφορά. Η Κέρκυρα να αρχίσει να καθαρίζει από τα σκουπίδια, να βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Μόνοι μας σίγουρα δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Θα τα καταφέρουμε